Έχουμε επιστρέψει στο κλειστό γήπεδο του Αγίου Δομετίου, εδώ που σε πολύ λίγο θα έχουμε την έναρξη του ντέρμπι της ένατης αγωνιστικής ανάμεσα στην Ίδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ και την C2SAL, όπως είναι και τα πλήρης ονόματα τους, ΕΝΑΔ-ΑΕΛ λοιπόν. Έχουμε δίπλα μας και την καλεσμένη και στο σημερινό αγώνα, την Κάλια την Παπαδοπούλου. Καλησπέρα Κάλια. Καλησπέρα. Περιμένουμε, είδαμε ένα ωραίο παιχνίδι την περασμένη εβδομάδα μαζί, το κεραυνός ΕΝΑΔ. Θα ευελπιστούμε να δούμε και κάτι αντίστοιχο σήμερα, έτσι. Ναι, σίγουρα. Μετά την νίκη που έκανε η ΕΝΑΔ την προηγούμενη αγωνιστική μέσα στο Στρόβολο, δημιουργεί περισσότερες προσδοκίες και ελπίζω να δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Η ΕΝΑΔ, η οποία με την νίκη της συμπερασμένη αγωνιστική παρέμεινε στην δεύτερη θέση με έχοντας 5 νίκες και 2 ήττες. Ο Κεραυνός παραμένει στην πρώτη θέση με 6 νίκες και 1 ήττα. Η ΑΕΛ είναι στην τέταρτη θέση. Η ΑΕΛ, η οποία όμως έχει και 2 παιχνίδια λιγότερα, 4 νίκες, 1 ήττα για την ομάδα της Λεμεσού. Υπολείπεται το παιχνίδι της με τον ΑΠΟΕΛ, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα είχε ρεπό, όπως προαναφέραμε και στο εισαγωγές συνεντεύξεις που είχαμε με τους δύο προπονητές. Να δούμε λοιπόν αν αυτό το ρεπό βοήθησε την ομάδα της Λεμεσού να προετοιμαστεί καλύτερα για το σημερινό παιχνίδι, έχοντας κάνει και ένα εισαγωγικά σκάουτινγκ κυρίως της καινούριας ξένης της Ίδρας Ασφαλιστικής ΕΝΑΔ, της Πέιτον, την οποία αγωνίστηκε για πρώτη φορά στο παιχνίδι με τον Κεραυνό. Να δούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Για την ΕΝΑΔ με τον αριθμό 4 η Έλενα Κωνσταντίνου, με το 5 η Έλενα Επιλακούτα, με το 9 η Έλενα Γνατίου, το 11 η Έλενα Μύθυλου, με το 12 η Έλενα Θεοδοσίου, με το 13 η Κυριακή Τέιλορ, με το 14 η Νάντια Αθανασίου, με το 15 η Μαρία Ικαλιάνου, με το 23 η Άμι Πέιτον, με το 35 η Στέφανη Γεωργίου, με τον αριθμό 3 η Αγγελική Οικονόμη και με το 32 η Πάμπη Καλιάνου. Για την ΑΕΛ με το 4 η Άνθη Παπαδούρη, με το 5 η Χριστιανά Μενιλάου, με το 6 η Μαριγεωργία Δήμου, με το 7 η Λουκία Λάρκου, με το 9 η Άντρια Παναγιώτου, 10 η Ιωάννα Πιτάκα, 11 η Πέτρα Όλοβιτς, 12 η Έλενα Μαυρουδή, 13 η Ραφαέλα Αντωνίου, 14 η Νικολέτα Σάβα, 15 Ζωή Αγαπίου, 33 Άννα Πότσεκ, το αστέρι της ΑΕΛ. Μια παίχτρια που συζητούσαμε και εκτός αέρα, Κάλια, την γνωρίζεις πολύ καλά, καθώς ήσουν εσύ που την έφερες στην ΑΕΛ. Πες μας λίγα πράγματα, στοιχεία για την Πότσεκ. Σίγουρα η Άννα Πότσεκ είναι μια εξαιρετική καλαθοσφαιρίστρια. Νομίζω κάνει τη διαφορά στη φετινή ΑΕΛ και τη χρονιά που ήταν και με δύο ξένες. Κατάφερε πάρα πολύ καλά να ανταποκριθεί. Νομίζω ότι είναι πολυτέλεια να έχουμε τέτοιες καλαθοσφαιρίστριες στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Όταν την είχα πρωτοδεί για πρώτη φορά, είχα ενθουσιαστεί με τα στοιχεία που έχει και ελπίζω να προσφέρει στην ομάδα της ΑΕΛ και φέτος. Οι δύο ομάδες που περνάνε σιγά σιγά στον αγωνιστικό χώρο, οι διαιτητές της αναμέτρησης, ο κύριος Μάριος Αθανασίου, ο κύριος Κυριάκος Χρήστου και ο κύριος Παναγιώτης Χατζηπαύλου είναι δηλωμένος, ναι, είναι απέναντι, και οι τρεις οι διαιτητές κομισάριος, ο κύριος Ρένος Σπιτάλης. Οι ομάδες περνάνε στο παρκέ, λίγο να σας πούμε και τις πεντάδες που θα ξεκινήσουν. Η Έλενα Επιλακούτα, η Θεοδοσίου, η Αθανασίου, η Πέιτον και η Τέιλορ. Και η Τέιλορ είναι η πέντε της ΕΝΑΔ, ενώ για την ΑΕΛ η Μενελάου, η Λάρκου, η Μαυρουδή, η Όρλοβιτς και η Πότσεκ. Αναμενόμενη πεντάδα θα έλεγα από την ΑΕΛ. Και το πρώτο τζάμπολ σε πολύ λίγο από τον κύριο Αθανασίου ανάμεσα στην Πότσεκ και την Πιλακούτα. Νικήτρια την παίχτρια της ΑΕΛ και πρώτη επίδεση για την φιλοξενούμενη ομάδα. Θυμίζουμε ότι στο πρώτο παιχνίδι που είχαν μεταξύ τους, 5 Νοεμβρίου ήταν αυτό το παιχνίδι, επιθετικό ριμπάντ από την Όρλοβιτς, με δεύτερη προσπάθεια θα κάνει το 0-2. Έλεγα λοιπόν ότι η ΑΕΛ είχε επικρατήσει σχετικά άνετα στο πρώτο παιχνίδι στη Λεμεσό με 69-48. Βέβαια τότε η ΕΝΑΔ δεν είχε ξένη παίκτρια. Να δούμε σήμερα πόσο διαφορετική θα παρουσιαστεί. Εδώ Νάτι Πέιτον, η οποία βρίσκεται μπροστά. Στην Πότσεκ δεν διστάζει όμως να σουτάρει. Το σουτ ήταν άστοχο. Το rebound δεν το μάζεψε η Όρλοβιτς. Έχει πατήσει την τελική γραμμή. Λάθος για την ομάδα της Λεμεσού. Ένα σημείο που ήταν πολύ δυνατή η ΕΝΑΔ στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν τα επιθετικά rebound. Για να δούμε σήμερα πώς θα δούμε την ΕΝΑΔ στο γήπεδο.
Επαναφορά της μπάλας η Πέιτον. Πέιτον θέλει να πάρει το διάδρομο, προσπαθεί να βρει την επιλακούτε πόντι, εκπετάγεται, δεν θα μπορέσει να κλέψει, θα ολοκληρώσει όμως η Μενελάου. Μενελάου που θα μπει στο drive, έχει την πιλακούτα δίπλα της, δεν θα σηκωθεί. Πότσεκ, το shoot άστοχο, rebound από την Πέιτον. Η Πέιτον που σε ανοιχτό γήπεδο είναι πολύ καλή. Η παίκτη το βλέπει εδώ, το μας επιβεβαιώνει, αν και ήταν άστοχο το shoot της. Η Πότσεκ μάζει στο rebound, είδε την Όρλοβιτς που είναι ξεμακάρισε, αυτή αστόχησε. Και στη συνέχεια κερδίζει φάουλ η Πέτρα Όρλοβιτς. Λέγεται και τα συγχαρητήρια εκεί από την Πότσεκ. Μαυρουδί θα επαναφέρει. Πότσεκ γυρίζει με την πιλακούτα, εκεί θα είναι πολύ ενδιαφέρον το δίδυμο. Εκεί η Πότσεκ θα βάλει το πρώτο της καλάθι, 0-4. Είναι πολύ δυνατή η Πότσεκ κοντά στο καλάθι. Εδώ προσπαθεί η Τέιλορ να μπει προς τα μέσα, θα βγάλει μπάλα στη γωνία για 2 το σούτ άστοχο από την Αθανασίου. Ακόμα μια λάθος συνεννόηση στο αμυντικό rebound από τις παίκτες της ΑΕΛ. Η μπάλα θα περάσει εκτός. Παναφέρει η Τέιλορ στην Πέιτον που σουτάρει αμέσως αστοχή. Η Πότσεκ μαζεύει το rebound. Ένα ακόμα στοιχείο που είχαμε δει στο προηγούμενο παιχνίδι της Ενάτη με τον Κεραυνό ήταν η τρομερή ευστοχία που είχε στα σούτ. Σήμερα μέχρι στιγμής δεν το έχει επαναλάβει. Η Πότσεκ σε ένα μακρινό σούτ. Θέλω να το πω πριν αυτό που είπες, ότι είναι καλή κοντά στο καλάθι. Τη θυμόμουν δηλαδή ότι ήταν και από μακριά, στο μακρινό σούτ. Αυτό είναι το πλεονέκτημα της ΑΕΛ. Ότι έχει μια Πότσεκ που μπορεί να σουτάρει και από μέσα και από έξω. Πάλι πιλακούτα στο επιθετικό rebound. Θετικό rebound και το πρώτο καλάθι για την Ενάδα από την Έλενα Πιλακούτα που θα μειώσει σε 6-2. Μαυρουδί, σουτάρει για 3. Άστοχη, rebound και ασυνονοησία από πλευρά σε άλλη τώρα, αλλά η Πιλακούτα μάζεψε το rebound και πήρε και φάουλ. 2 πόντους, 2 rebound για την Έλενα Πιλακούτα μέχρι στιγμής, ένα επιθετικό, ένα αμυντικό. Μπάλα επαναφορά τώρα. Θεοδοσίου κατεβάζει, βλέπουμε βγαίνει η double team πάνω της. Ξεκίνησε με παγίδα η ομάδα της ΑΕΛ. Πιλακούτα από τη γωνία, σουτάρει για 2, αστοχή, όχι, μέσα η μπάλα. 4-6, με όλους τους πόντους να τους έχει πετύχει η Πιλακούτα μέχρι στιγμής για την ΕΝΑΔ. Όρλοβιτς, Μαυρουδί, Πότσεκ, θα μπει προς τα μέσα, με το δεξί χέρι αφήνει την μπάλα, καλάθι και φάουλ. 4-8. Φωνές από τον κύριο Μπυραλάη, καθώς δεν έκλεισε ο διάδρομος. Βασικά ήθελε βοήθεια ο κύριος Μπυραλάη στο μαρκάρισμα της Πότσεκ, γιατί διαφορετικά στο ένας εναντίον ενός είναι δύσκολο να μαρκαριστεί αυτή η παίχτρια. Οπότε ζήτησε βοήθεια από την παίχτριά του πιο γρήγορα. Θα στοχίσει στη βολή η Πότσεκ, το rebound η Πιλακούτα. Τρέχει η Θεοδοσίου. Έχει επιστρέψει γρήγορα η ομάδα της ΑΕΛ, κάτι που δεν έκανε ο Κεραυνός περασμένη αγωνιστική και το είχε πληρώσει. Σουτ για 3, άστοχο airball από την Αθανασίου. Η Όρλοβιτς μάζει στο rebound, η οποία φεύγει γρήγορα στον ευθυνιασμό. Λάρκου, Όρλοβιτς στη γωνία. Μενελάου, σουτ για 3 από τη Μαυρουδή, αυτή τη φορά θα ευστοχίσει η Έλενα Μαυρουδή. Κάνει το 4-11. Απλά οι παίκτες της Ενάδη επιλέγουν να παίξουν κλειστό μάτωμα, ρισκάροντας τα σούτα απ' έξω. Αν οι παίκτες της Ενάδη είναι εύστοχες σε αυτά τα καλάθια. Η Πέιτον έκανε τον drive, αστόχησε. Η Πότσεκ πήρε το rebound, θέλει να φύγει στο φινιασμό. Αντιαθλητικό φάουλ από την Θεοδοσίου. Η οποία θα... Όχι, δεν θα βγει η Θεοδοσίου αλλαγή. Έχουμε time out. Πάμε σε break.
Επιστρέψαμε στο κλειστό του Αγίου Δομετίου. Η ΑΕΛ είναι μπροστά με 11-4. Έχει και μια συμπληρωματική. Αντιαθλητικό φάουλ έχει χρεωθεί η ομάδα της ΕΝΑΔ. Ακούγαμε τον coach, ο οποίος είναι κοντά μας εδώ και μπορούμε να ακούμε κάποιες οδηγίες που δίνει. Κάλια. Ναι, είχε παράπονο από τις παίχτριες ότι στην άμυνα απλά κοιτάνε τους παίχτες, δεν έχουν επιστροφές. Και έδειξε και κάτι στην επίθεση για να έχουν ένα drive, νομίζω, από την ξένη να διάζουν τη μια πλευρά για να δημιουργείται χώρο για την ξένη να κάνει διήσεις. Πότσεκ έχασε και δεύτερη βολή μετά το καλάθι φάουλ που είχε πετύχει νωρίτερα. Δεν είχε πετύχει τη βολή όμως. Αστοχή και στην πρώτη βολή του αντιαθλητικού. Θα βάλει όμως την δεύτερη. Θα κάνει το 4-12. Στους 7 πόντους η Άννα Πότσεκ. Λάρκου επαναφέρει στην Μαυρουδή. Μενελάου, η Όρλοβιτς, Πότσεκ για τρεις. Μέσα! 4-15. Με την Πότσεκ να φτάνει στους 10 πόντους. Έχει και 3 rebound. Βλέπουμε τη Γεωργίου που έχει περάσει αλλαγή. Πέιτον. Γεωργίου, φάουλ, τη Μαυρουδή. Να δούμε τώρα την επαναφορά. Με την Πέιτον. Θα βγάλει στην Θεοδοσίου. Θεοδοσίου θα πάρει φάουλ από τη Λάρκου. Τρίτο ομαδικό για την ΑΕΛ. Τρία έχει και η ΕΝΑΔ. 5-41 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Επαναφορά από την Γεωργίου. Θεοδοσίου. Ξεμακάρεται έξυπνα εκεί. Σουτάρει αλλά αστοχή. Πότσεκ μαζεύει το rebound. Φεύγει και γρήγορα μπροστά. Θα τη κλέψει η Πέιτον. Με τη βοήθεια της Γεωργίου. Πέιτον κάνει μια ωραία τρίπλα. Στη γωνία Θεοδοσίου σουτάρει για 2, μέσα, 6-15 από τη Θεοδοσίου που βάζει το πρώτο της καλάθι στο σημερινό αγώνα. Με τον Κεραυνό νομίζω δεν είχε χάσει καλάθι στο πρώτο δεκάλεπτο τουλάχιστον. Σήμερα ξεκίνησε λίγο άσχετη. Όρλοβιτς, Μαυρουδή. Ξανά στην Όρλοβιτς, Μαυρουδή. Αλλάζουν, σημαδεύουν την Πότσεκ οι παίκτες της ΑΕΛ. Τελικά η Μενελάου θα σουτάρει για τρεις άστοχα, κακό σουτ, η Πέιτον. Το rebound και τώρα η μπάλα απέναντι στην Θεοδοσίου που σουτάρει για τρεις, άστοχο. Βιαστικό σουτ από τη Θεοδοσίου. Rebound από την Όρλοβιτς. Η άλλη που στο πρώτο πεντάλητο φαίνεται ότι ελέγχει τον αγώνα. Να δούμε αν θα αντιδράσει ενάντια σε αυτό. Πότσεκ. Θέλει να φθείρει και με φάουλ την Πυλακούτα. Είναι και η μοναδική ψηλή από την ομάδα της ΕΝΑ. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή την ΑΕΛ με την Πότσεκ με 12 πόντους να κάνει μεγάλο παιχνίδι και να κρατάει την ομάδα της ΑΕΛ κοντά στο σκορ, με το σκορ σε διαφορά. Είχαμε ένα παράξενο μικρό τραυματισμό τώρα της Τέιλορ που έπεσε πάνω στον διαιτητή, τον κύριο Κυριάκο Χρήστου. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Παπαδούρη στο παρκέ στη θέση της Μαυρουδή. Χαμηλώνει το σχήμα εδώ ο κύριος Καραπίτης. Πρέπει να βάλει κάποια παίκτρια μέσα ο κύριος Μεραλάης. Ναι, δεν το έχει αντιληφθεί αυτό. Τώρα θα περάσει η Καλιάνου η Μαρία. Συνεχίζει το παιχνίδι τώρα με την Γεωργίου να επαναφέρει στη Θεοδοσίου. Βρίσκει διάδρομο. Δεν διστάζει να τρυπώσει εκεί παρά το γεγονός ότι ήταν η Όρλοβιτς. Τέταρτος πόντος της Έλληνας Θεοδοσίου, 8-17. Το Παδούρη. Η Όρλοβιτς. Λάρκου για τρεις. Μέσα. 8-20. Είναι η πρώτη φορά που ακούμπησε την μπάλα στην Λουγκιά τη Λάρκου.
και το σούτ αυτό το έχει πάρα πολύ καλά. Εξαιρετική σουτέρ η Λουκία Ελάρκου. Έχει κρίνει πρωταθλήματα το σούτ της. Εννοείται. Θεοδοσίου θα πάρει φάουλ και είναι το πέμπτο ομαδικό. Θα έχει βολές η Έλενα Θεοδοσίου. Να δούμε την Θεοδοσίου στις βολές. Μέσα η πρώτη, 9-20. Μέσα και η δεύτερη, 10-20. Δύο παίκτες στενά δεν έχουν πετύχει και τους 10 πόντους, η Πυλακούτα και η Θεοδοσίου. 4 η πρώτη, 6 η δεύτερη. Από την άλλη, από τους 20, οι 12 ανήκουν στην Μπότσεκ που τη βλέπετε τώρα να σουτάρει, αλλά άστοχα. Θεοδοσίου το rebound. Ωραία προσπάθεια της Θεοδοσίου, άσχημο το τελείωμα. Γιόρδοβιτς πήρε το rebound. Μενελάου κάνει το drive. Κλείστηκε εκεί, βγήκε προς τα έξω. Νέα προσπάθεια. Πετάει στην Μπότσεκ που θα σουτάρει για 3. Το βάλε γι' αυτό. 15 πόντους από την Άννα Μπότσεκ. 10-23. Η ΑΕΛ μπροστά. Φάουλ της Γεωργίου πάνω από την Παπαδούρη. Δύο βολές για την Στέφανη Γεωργίου. Ζωή Αγαπίου στο παρκέ. Στη θέση της Λάρκου. Ψηλώνει εδώ το σχήμα ο κύριος Καραπίτης. Με την Αγαπίου, την Όρλοβιτς και την Πότσεκ στο πακέ. Τρία δυνατά κορμιά. Ψηλές παίκτριες. Την Όρλοβιτς στο 3 τώρα. Η Όρλοβιτς που είναι all around θα λέγει κανείς παίκτρια. Μπορεί να παίξει σε οποιαδήποτε θέση, να κατεβάσει μπάλα, δεν έχει πρόβλημα. Γεωργίου έχασε την πρώτη βόλη, έβαλε όμως τη δεύτερη. 11-23. Μενελάου. Νόλοβιτς υπέρ τον σταματά. Διάβασε καλά την φάση εδώ η Πέιτον. Η Πέιτον η οποία ήταν πολύ καλή στο προηγούμενο παιχνίδι. Βέβαια και στο πρώτο παιχνίδι τα πρώτα 6-7 λεπτά ήταν αναγνωριστικά, δεν πήγε καλά. Μέχρι στιγμής δεν έχει βοηθήσει την ομάδα της. Την βλέπω και στην άμυνα έτσι λίγο παθητική θα έλεγα. Πότσεκ βγαίνει έξυπνα εκεί και παίρνει τη σκλέβη την μπάλα η Καλιάνου. Το βελάκι δείχνει ενάδ. Ενώ γίνονται και συστάσεις στην Πότσεκ, η οποία φλερτάρει και με μια τεχνική ποινή. Και συνεχίζουν να τα λένε εκεί με τον κύριο Αθανασίου η Πότσεκ. Να δούμε την Πέιτον τώρα, 2-20 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Πυλακούτα στο αργιά διάστοχα, rebound από τον Όρλοβιτς. Μενελάου θέλει να τρέξει, έχουν επιστρέψει περισσότερες παίκτες της ΕΝΑΔ. Και τώρα υπάρχει φάουλ της Καλιάνου πάνω στην Πότσεκ, τέταρτο ομαδικό για την ΕΝΑΔ. Γίνεται η επαναφορά, η Πέιτον θα κλέψει, σταματήσει αυτή την προσπάθεια. Νέα κατοχή για την ΑΕΛ. Έχει ακόμα 17 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει επίθεση. Πότσεκ θα σουτάρει για 3. Αυτή τη φορά θα στοχίσει. Το rebound από την Θεοδοσίου. Βρίσκει ωραία την Πυλακούτα, πολύ έξυπνη ασίστ. 13-23 και time out για την ΑΕΛ από τον κύριο Καραπίτη. Πάμε σε break.
Έχουμε επιστρέψει στο κλειστό του Αγίου Δομετίου. 13-23 η ΑΕΛ είναι μπροστά στο σκορ, όμως ένα μικρό ξέσπασμα της ΝΑΔ, ένα γρήγορο 4-6-0. Έχει κάνει τον κύριο Καραπίτη να καλέσει εσπευμένα time out. Να δώσει κάποιες οδηγίες στην ομάδα. Εμείς από την πλευρά που καθόμαστε ακούμε τον πάγκο της ΕΝΑΔ, τον κύριο Τάκη Μιραλάη, ο οποίος έδωσε σαφείς οδηγίες να εκνευρίσουν την Άννα Πότσεκ, έτσι Γαλλιά. Ναι, γιατί την είδαμε λίγο να χάνει λίγο τον έλεγχο η Πότσεκ και είχε μπει στην παίχτηρα του πώς θα τη μαρκάρει, ούτως ώστε να μήπως καταφέρει και εκμεύσει ένα επιθετικό φάουλ. Η Πέιτον παραλίγο να κλέψει ακόμα μια μπάλα, δεν τα κατάφερε, ωραία ασίστ στην Αγαπίου, καλάθι και 13-25. Με το πρώτο καλάθι της Αγαπίου. Η Γεωργίου έβγαλε έξω στην Πέιτον. 1-20 για το τέλος της περίοδου. Ωραία η κίνηση εδώ από την Πέιτον. Είναι λίγο άστοχη η Πέιτον σήμερα. Όχι λίγο, πολύ θα έλεγα. Δεν έχει κατορθώσει να βάλει κάποιο καλάθι. Δεν έχει κάνει καλές προσπάθειες. Μενελάου προσποιείται μπροστά στην Πέιτον. Τώρα θα σουτάρει. Κακό σουτ. Το rebound από τελικά με το πόδι, κατοχή για την ΑΕΛ από την Πέιτον, το πόδι με ένα λεπτό ακριβώς να απομένει για το τέλος της πρώτης περίοδου. Λάρκου θα επιστρέψει στο παρκέ, στη θέση Σόρλοβιτς. Ψάχνει το σούτ εδώ προφανώς ο κύριος Καραπίτης. Να δώσει μια ανάσα στην Όρλοβιτς για να μπει πιο δυνατά το δεύτερο δεκάλεπτο. Εκεί δεν έχει αντικατασταθεί ακόμη. Παπαδούρη. Να το, η Λάρκου στάρ για τρεις, αλλά στοχή. Το rebound από την Θεοδοσίου. Γεωργίου πήγε να βρει έξυπνα και την Πυλακούντα, όμως η πάσα δεν ήταν καλή. Κατοχή για την ΑΕΛ δίνει ο κύριος Αθανασίου. Κατοχή ήταν για την Ενάδο, νομίζω, αυτή τη φάση. Από το χέρι του Μενελάου δεν Μενελάου στην Πότσεκ. Τελευταία 33 δευτερόλεπτα. Η Πότσεκ θα βάλει ακόμα ένα καλάθι. 13-27. 17 πόντους από την Άννα Πότσεκ. Συνεχίζει να φορτώνει το καλάθι της Ενάδο με πόντους. Πέιτον από τη γωνία στο τάρι για δύο. Να δούμε τώρα θα το βάλει. 15-27, το πρώτο της καλάθι, μετά από τουλάχιστον 4 προσπάθειες, έχω μετρήσει εγώ. Μενελάου, ζήτησε φάουλ εκεί, της έκλεψε η Πέιτον. Δεν έχει δει το χρόνο τώρα. Δεν την έχω δει το χρόνο, πετάει, αλλά είναι εκπρόσωπο το σούτ ακόμα και να καταλήξει το καλάθι. Αυτό θα είναι το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου, 15-27. Να πάμε σε break και να επιστρέψουμε για να πούμε περισσότερα. Ελάτε ρε παιδιά να ρίξουμε καμιά ιδέα. Εμένα πάντως δεν μου σου βγαίνει στο μάχη μου από την πείνα. Μήπως να συνεχίζαμε τη συζήτηση γύρω από καμιά φουκού. Φουκού. Αυτό είναι. Θα φτιάξουμε την πρώτη τηλεκατευθυνόμενη φουκού. Και το φουκού app. Θα μπαίνει στο app και θα σου λέει από τι κρέας να διαλέξεις. Συντεταγμένες που θα ψήσεις το καλύτερο σουβλάκι, μέχρι και remote control για να κάνει αέρα. Αυτή θα ψήνει και εσύ θα τρως. Και κεφάλαιο. Άμα κερδίσουμε τον Τζόκερ. Τζόκερ παίξαμε. Τζόκερ, το πες, το παίξες. Όταν η επιδερμίδα σου έχει μία ανάγκη, μην αλλάξεις τη μουσική. Νέα Nivea Men Cream χωρίς λιπαρότητα. Απορροφάτε αμέσως και νιώθεις καλά. Άντρες, αυτή είναι η κρέμα σας. Nivea Men, επίσημος χορηγός της Real Madrid. Κάθε μέρα ξεκινάει με σένα. Επιστροφή στο κλειστό του Αγίου Δωματίου. 15-27 λοιπόν μετά το πρώτο δεκάλεπτο προηγείται η ΑΕΛ σε ένα παιχνίδι που φαίνεται να το ελέγχει η ΑΕΛ σε πρώτη φάση τουλάχιστον. Κάλλη, για τα σχόλιά σου. Θεωρώ ότι ψηλό σκορ για την ομάδα της ΑΕΛ, 27 πόντους. Η ομάδα της ΕΝΑΔ πρέπει να πιέσει στην άμυνα, θέλει να επιστρέψει ξανά στο παιχνίδι. Τουλάχιστον να πιέσει στο playmaker και στα αγκάρ και να μην είναι εύκολη μπάλα μέσα στην Πότσεκ.
για να δημιουργήσει κάποια λάθη από την ομάδα της ΑΕΛ και να επιστρέψει. Από την άλλη, βλέπουμε την ομάδα της ΑΕΛ, μια απότσε σε τρελή κατάσταση 17 πόντους. Κρατάει την ομάδα της ΑΕΛ ψηλά στο σκορ και είτε έξω την αφήσει στην πότση, στο τρίποντο, είτε μέσα στο καλάθι είναι πάντα επικίνδυνη. Θέλω να δω και λίγο τις Κύπριες παίκτες της ΑΕΛ να έχουν λίγο περισσότερη συμμετοχή στο παιχνίδι της ομάδας τους. Γιατί είναι αναγκαίο να δούμε λίγο τις Κύπριες να βγαίνουν μπροστά. Ναι, βέβαια, με μια ξένη παίχτρια η κάθε ομάδα δεν μπορεί να τα περιμένουν όλα από αυτήν. Εννοείται ότι θέλουμε να δούμε, και αυτός είναι ο σκοπός της μείωσης των ξένων παίχτριων στο πρωτάθλημα. Να δούμε την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου τώρα με την Πότσεκ να επαναφέρει. Μενελάου. Έχουμε την ομάδα της 9 σεζόνη. Όχι, Boxen 1. Mm-hmm. Είναι τυφλή άμυνα πάνω στην Πότσεκ. Λέβη Πέιτον, η οποία έχει αρχίσει και πιέζει την άμυνα. Ενώ στον ευθυνασμό δεν μπόρεσε να βάλει το καλάθι. Μενελάου μάζεψε το μακρινό rebound. Έχουμε δει την Πέιτον σε 3-4 περιπτώσεις να βάζει το χέρι της και να σταματάει οι μπάλες. Στις δύο τελευταίες μάλιστα έκλεψε, άσχετα αν δεν μπόρεσε τώρα να πετύχει το καλάθι. Πότσε εξουτάει από τη γωνία, αστοχή, η Πέιτον το rebound. Γεωργίου έχει κλείσει εκεί η Παπαδούρη. Προσπαθεί, περνάει η Πυλακούτα, σταμάτησε όμως την τρίπλα. Στην Πέιτον γρήγορα. Για δύο η Θεοδοσίου αστοχή, rebound από την Παπαδούρη. Πάντως βλέπουμε την Taylor να έχει βγάλει και το παπούτσι, της δέχεται ακόμα τις πρώτες βοήθειες στον πάγκο της ΕΝΑΔ. Φαίνεται ότι ο τραυματισμός της είναι... Ελπίζω να μην είναι σοβαρός τουλάχιστον και να είναι ένα απλό διάστημα. Ωραία, προσπίσεις με Λάλα, την κόβει, τη σταματάει Πέιτον και με τη λήξη του χρόνου κιόλας. Θα της κλέψει η Μενελάου. Πάσα προωθητική για την Παπαδούρη, αυτή δίνει στην Πότσε καστοχή. Πυλακούτα το rebound. Για δύο η Θεοδοσίου άστοχα, βιαστικά σου το από τη Θεοδοσίου. Rebound από την Παπαδούρη. Με την ομάδα της Ελλάδας να μην έχει καθαρό μυαλό όπως είχε στο προηγούμενο παιχνίδι. Ήταν πιο δυνατές, μπαίνανε στις φάσεις. Τώρα για κάποια σούτ δεν μπαίνουν, χαλά και η ψυχολογία μιας ομάδας. Όπως και η ομάδα του Κεραυνού ήταν άστοχη, τους δώσανε το σούτ και δεν τα βάλανε και εκνευρίστηκαν. Αυτό ήταν πολύ ψηλή πάσα της Παπαδούρη προς την Πότσε και αλλαγές για τις δύο ομάδες. Με τη Μαυρουδίνα επιστρέφει στο παρκέ για την ΑΕΛ στη θέση της Παπαδούρη, ενώ η Ιγνατίου για την ΕΝΑΔ στην θέση της Γεωργίου. Απλά βλέπουμε ότι η ομάδα της ΕΝΑΔ έχει βγάλει τρεις άμυνες και δεν έχει καταφέρει να σκοράρει. Προς πίσω εδώ. Θα επαναφέρει η Μαυρουδή από το κέντρο. 15-27 το σκορ παραμένει σχεδόν... Όχι, σχεδόν πάνω από δύο λεπτά, χωρίς ποντό στο δεύτερο δεκάλεπτο. Γιατί βγήκε η Πότσεκ από το παιχνίδι. Πρέπει να βάλουμε υπέρθρηση σε ένα αυτό σουτ. Να, τώρα ένα καλό σουτ. Μέσα από τη Λάρκου. 15-30 double score για την ΑΕΛ. Πρέπει να εκμεταλλευτούν τα ελεύθερα στην υπέρθρηση ΑΕΛ. Ωραία η Πέιτον, αλλά ακόμα μια φορά άστοχη. Πυλακούτα το επιθετικό rebound. Δεν πήρε φάουλ. Αυτό επιζήτησε. Τρέχει Μενελάου να βρει την Πότσεκ, πετάχτηκε εκεί η Ιγνατίου να διώξει την μπάλα εκτός. Σειρά της Αθανασίου να περάσει στο παρκέ στη θέση της Καλιάνου. Μενελάου. Ωραία η προσποίηση, το καλά δεν θα το βάλει όμως. Πέιτον το rebound. Βρίσκει τη Θεοδοσίου. Εδώ υπήρξε θεωρώ φάουλ, μπήκε όμως το καλά, 17-30. Με τη Θεοδοσίου να πετυχαίνει ένα καλάθι μετά από αρκετή ώρα, φτάνει τους 8 πόντους. Βλέπουμε τον κύριο Μιραλάι να έχει επιλέξει το μαρκάρισμα της Αθανασίου στην Πότσεκ.
πολύ χαμηλό σχήμα, αλλά είναι μέσα κλειστά με βοήθειες. Ειδική εντολή έχει πάρει η παίκτρια του Σενάδ. Εδώ το rebound από την Πυλακούντα που φτάνει τα 6. Θα βρει τη Θεοδοσίου. Ιγνατίου στην Πυλακούντα. Ωραία κίνηση. Φάουλ από την Αντιαθλήκο, σωστά. Από τη Λάρκου. Ο κανονισμός έχει αλλάξει. Άμα δεν έχει καμία επαφή για την μπάλα, είναι αντιαθλητικό. Πάμε για τις βολές της Πυλακούντα. Θα βάλει την πρώτη, 18-30. Πυλακούντα να φτάνει τους 7. 7 πόντι, 6 rebound. Κατοχή ξανά για την Ενάδ. Έχει την ευκαιρία τώρα να φέρει τη διαφορά στους 10. Να κρατήσει μια επαφή με το σκορ. Παραλίγο το προσπίσω εδώ. Τελικά έχει πατήσει εκτός η Αθανασίου. Κακή επαναφορά από την ομάδα της Ενάδ. Μενελάω. Ορλόβιτς. Λάρκου στην Πότσεκ. Θα πάρει την επίθεση πάνω της. Θα είναι άστοχη. Πέμπτο rebound από την Πέιτον που φεύγει στη γρήγορη σαφνιασμό. Βρήκε την Ιγνατίου, της έφυγε όμως η μπάλα από τα χέρια και αναγκάζεται να τη βγάλει ξανά έξω στην Θεοδοσίου. Πέιτον για τρεις. Μέσα! 21-30 και time out αμέσως για την ομάδα της ΑΕΛ. 21-30 λοιπόν με το τρίποντο που πέτυχε η Πέιτον, μόλις πέμπτος πόντος για την Amy Πέιτον, όμως πολύ σημαντικό σε αυτό το διάστημα, καθώς είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι δεν επέτρεψε στην ΑΕΛ να πάρει διαφορά. Κλείσανε μέσα βασικά οι παίχτες σε ΕΝΑΔ, ρισκάρανε τα περιφερειακά σούτ από την ΑΕΛ, περιορίστηκε η Πότσεκ και άμα δεν βάζει σούτ απ' έξω, είναι πρόβλημα για την ΑΕΛ, γιατί αν δούμε ότι σε 4 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα βάλανε μόνο 3 πόντους και έκλεισε λίγο τη διαφορά η ομάδα της ΕΝΑΔ. Πιστεύω ότι η ΑΕΛ έχει την ικανότητα και τις παίχτριες να βάλουν κάποια σούτα απ' έξω και να ξανανοίξει το παιχνίδι. Να δούμε πώς θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Πάντως, εμείς θέλουμε να δούμε τις ομάδες κοντά στο σκορ, να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι από δική μας πλευρά. Το προηγούμενο παιχνίδι και τελικά εξελίχθηκε εύκολο περίπατο για την ομάδα της ΕΝΑΔ. Ελπίζουμε σήμερα να δούμε ένα καλό παιχνίδι μέχρι το τέλος. Εικόνα της γραμματείας έχει στηρίξει. Τώρα οι διαιτητές θα πάνε να καλέσουν τις δύο ομάδες να περάσουν, να επιστρέψουν στο παρκέ. 5 και 50 για το τέλος του ημιχρόνου πλέον. Πυλακούντα με 7 πόντους, Εδωσίου έχει 8, η Πέιτον 5 και η Γεωργίου 1. Είναι οι 4 παίκτες που έχουν σκοράρει από πλευράς Ενάδα. Από την άλλη 6 έχει Λάρκου, 2 η Όρλοβιτς, 3 η Μαυρουδή, 2 η Αγαπίου και 17 η Πότσεκ. Πότσεκ η οποία όμως έχει συγγύσει τους 17, τους είχε πετύχει όλους στο πρώτο δεκάλεπτο. Ναι, περιμένουμε για από την Πέτρα την Όρλοβιτς να ανέβει, γιατί είναι πάρα πολύ βασική παίκτρια για την ομάδα της ΑΕΛ. Να πάρει κάποιες προσπάθειες πάνω της, ίσως από κάποια επιθετικά rebound. Μαυρουδή κατεβάζει την μπάλα, η Λάρκου αλλάζει με τη Μαυρουδή. Όρλοβιτς, Λάρκου για τρεις. Αστοχή, Λάρκου επιθετικό rebound. Λάρκου είναι η μοναδική παίκτρια που έχει σκοράρει από την ΑΕΛ. Τους 3 πόντους δηλαδή που έχει βάλει η άλλη σε αυτό το δεκάλεπτο. Μενελάου, ξανά η Λάρκου. Χαμηλά στην Πότσεκ με τη λήξη του χρόνου. Άστοχο το σουτ. Κόμμα ένα rebound από την Πέιτον. Βρίσκει την Ιγνατίου. Αλλάζουν νέα προσπάθεια για 3 από την Πέιτον. Αυτή τη φορά θα είναι άστοχη. Μπορεί να καταλήξει εκτός. Ήταν ελεύθερο το σουτ. Τώρα θα μειωνόταν η διαφορά στους 6 πόντους. Μαυρουδή χαμηλά στην Πότσεκ, Μενελάου. Πότσεκ κλείνεται καλά σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Τρεις παίχτες πάνω της είδαμε τώρα. Μενελάου, άστοχη. Πυλακούντα το rebound. Τρέχει η Θεοδοσίου. Σηκώνεται. Αστόχης όμως, το rebound από την Όρλοβιτς. Βιάζεται να τελειώσει η σπάση. Ιγνατίου
Η όλη βασικά, ωραίο, πολύ ωραίο πέρασμα της Πέιτον. Τρομερή ενέργεια από την Πέιτον που φτάνει τους 7 πόντους και μειώνει σε 23-30. Αρχίζει και παίρνει μπρος, αυτό που λέγαμε. Μάλλον θέλει λίγο χρόνο για να βάλει μπρος. 4 και 20 για το τέλος του ημιχρόνου. Μαυρουδή, κακή προσπάθεια μπροστά στην Πυλακούτα. Αυτό τώρα το ανοιχτό γήπεδο τώρα. Για τρεις η Αθανασίου μέσα. 26-30. Η Αθανασίου το έχει αυτό το σουτάκι, αλλά μείνει μόνη της. Είναι εύστοχη. Έλα να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτά τα 4 λεπτά περίπου που απομένουν στο δεύτερο δεκάλεπτο. Πάσα Σιλάρκου, Βεντελάου. Έλα να δούμε τώρα τη Μαυρουδή που σουτάρει για 3, μέσα. Αυτό που χρειαζότανε, η ΑΕΛ το πέτυχε, η Μαυρουδή, η οποία βάζει το δεύτερο της τρίποντο, 26-33. Θεοδοσίου. Η μπάλα είναι στην Αθανασίου. Σταματάει, γυρίζει, σουτάρει, αστοχή. Rebound από την Μπότσεκ. Πάσα προς την Λάρκου. Έχουν επιστρέψει οι παίκτες ανέδωμος. Εδώ. Ήταν αρκετή ώρα μόνη της ώρα. Ο Πετραλόγος δεν την είδε κάποια συμπέφτρια της πιο γρήγορα. Και την ώρα που αποφάσισε να δοθεί η πάσα ήταν ήδη αργά. Αλλαγή, θα βγει η Έλενα Πυλακούτα για την ΕΝΑΔ. Στη θέση της θα περάσει Καλιάνη. Η Καλιάνου, η Μαρία. Αλλαγή Εγνατίου, πέρασε η Γεωργία. Η Πυλακούτα θέλει να πάρει κάποιες ανάσες, φαίνεται στον πάγκο. Πολύ κουρασμένη, εξαντλημένη. Βγαίνει το σκριν. Το σούτ δεν είναι καλό από την Αθανασίου, όμως προσπάθεια επιθετικού rebound από την Καλιάνου. Μαυρουδή στον ευθυνιασμό, άστοχη. Εδώ η Μενελάου παραλίγο να πάρει επιθετικό rebound από την Καλιάνου. Time out για την ΕΑΔ. 26-33 λοιπόν. Η ΕΝΑΔ προσπαθεί να παραμείνει στο παιχνίδι. Λόγω της αλλαγής της άμυνας και κατάλαβε ο κόουτς Μενελάης ότι πρέπει να κλείσει μέσα στο καλάθι και να ρισκάρει κάτι, γιατί η ομάδα της ΑΕΛ έχει την πόρτσε 17 πόντους και ακόμη βλέπουμε να μην έχει βάλει καλάθι. Και η ομάδα της ΑΕΛ έχει βάλει μόνο 6 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο σε 7,5 λεπτά παιχνίδι. Και οι δύο από τρίποντα, ένα από την Λάρκο και ένα από τη Μαυρουδή. Ναι. Εντάξει, το χρειάζεται αυτό το σουτ. Πρέπει να δημιουργήσουν χώρους για να βρεθούν αυτά τα σουτ. Και προσπάθησε να τρέξει λίγο στο ανοιχτό γήπεδο και έχει βάλει κάποιους εύκολους πόντους στην επίθεση. Για να δούμε λοιπόν μετά το time out πώς θα συνεχιστούν οι δύο ομάδες. 26-33. Επιστρέφουν οι ομάδες τώρα στο παρκέ. Και 46 για το τέλος της δεύτερης περίοδου που θα μας οδηγήσει και σε ημίχρονο της αναμέτρησης. Έγινε η επαναφορά για την ομάδα της ΕΝΑΔ. Γεωργίου σταμάτησε την τρίπλα και τώρα τα πράγματα δυσκολέψανε. Παντώσει στη Θεοδοσίου. Πέιτον είναι ελεύθερη, ζήτησε μπάλα, δεν την πήρε. Και τώρα φάουλ από την Μενελάου. Υπάρχουν αρκετά φάουλ και από τις δύο ομάδες να δώσουν προς το τέλος του παιχνιδιού. Δεν έχουν γίνει. Θα δούμε την επαναφορά τώρα από την Αθανασίου. Ο Παπαδούρη επιστρέφει στο παρκέ στη θέση Μενελάου. Βλέπουμε ότι υπάρχει λίγο ένταση στο παιχνίδι και ελπίζουμε να μην οξυνθεί η κατάσταση. Πέιτον περνάει. Κακή πάσα της. Η Λάρκου κλέβει. Ορλόβιτς θα πάρει φάουλ από την Μαρία την Καλιάνου.
Θα την αποσύρει αμέσως ο κύριος Μιραλάης. Πυλακούτα επιστρέφει στο παρκέ. Είναι απαραίτητη για την ομάδα της ΑΕΝΑΡΙ Πυλακούτα, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο στη θέση της και στο ύψος και σε ποιότητα παιχνιδιού. Μαυρουδή, Λάρκο ψάχνει να βρει την Πότσε και πετάχτηκε η Πυλακούτα. Έδιωξε την μπάλα εκτός με τη βόδια και της Αθανασίου. Για να δούμε τώρα την επαναφορά από την Έλενα Μαυρουδή. 13 δευτερόλεπτα στη διάθεσή της η ομάδα της ΑΕΛ. Πάσα στην γωνία, στην απέναντι γωνία, στην Όρλοβιτς, η οποία θέλει να σκοράρει. Χωρίς επιτυχία όμως, το σούτ της, το rebound από την Πυλακούτα. Περνάει μπάλα, όχι, λάθος, η πάσα προς την Θεοδοσίου. Βλέπουμε εύκολα λάθη να γίνονται στις δύο μεριές του γηπέδου. Η ΑΕΛ προσπαθεί να πιέσει ψηλά τις παίχτρες της ΕΝΑΡ και τις έχει οδηγήσει σε εύκολα λάθη. Είναι και κάποιες κοπελίτσες, είναι και άπειρες από το θέλουν πολύ χρόνο για να μπορέσουν να ανταποκριθούν απόλυτα σε αυτό το επίπεδο. Μαυρουδή. Περνάει λάθος πάσα προς την Πέιτον που κάνει ακόμα ένα κλέψιμο, όμως δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα. Η Λάρκου θα δώσει στη Μαυρουδή. Παπαδούρη στη γωνία. Τάει έξω στην Όρλοβιτς. Βήματα. Είναι συνέχεια μόνη της και νομίζω ότι είναι σε καλή ημέρα και πρέπει να είναι εκμεταλλευτεί ο μάνα της ΑΕΛ. Βήματα λοιπόν από την Όρλοβιτς. Ακόμα ένα λάθος. Τέιλορ τελικά θα επιστρέψει στη θέση της Αθανασίου. Η Πέιτον με την μπάλα. Θεοδοσίου ξανά στην Πέιτον από τη γωνία στο αριά 2. Άστοχη. Rebound από τη Μαυρουδή. Η Πέιτον νομίζω είναι πιο καλή στο ανοιχτό γήπεδο παρά στα σουτ. Ωραία κίνηση από την Όρλοβιτς. Ωραίο καλά. 26-35. Ένα λεπτό ακριβώς για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Γεωργίου σταμάτησε, ψάχνει και βρίσκει. Φάουλ θα κερδίσει εκεί η Τέιλορ. Τρίτο ομαδικό για την ΑΕΛ. Δεν νομίζω προλάβει να φτάσει στα 5. Με 50 δευτερόλεπτα να απομένουν. Σφύριγμα. Το διχτάκι θέλει να φτιαχτεί. Περνάει η μπάλα στην Πέιτον. Τη βγήκε προς τα έξω. Παίζει με την Όρλοβιτς. Σηκώνεται δύσκολο καλάθι. 28-35. Και κλέψιμο από την Πέιτον. Για να δούμε τώρα το σουτ. Μέσα και αυτό. Τέσσερις συνεχόμενοι πόντοι από την Πέιτον που ρίχνει τη διαφορά στους 5. Η ίδια φτάνει τους 11. 30-35. Προσπάθεια από την Πότσεκ άστοχη. Πυλακούτα το ριμπάρι που φτάνει τα 10. Η πάσα περνάει. Είναι από δύο χρόνο οι παίχτες. Κάτι που το κάνουν συχνά νομίζω, ναι, Κάλια. Δεν έχουν να κάνουν να δουν λίγο το χρόνο, 24-14. Τώρα είχαν 11 δευτερόλεπτα και αν έβγαινε η φάση θα την τελείωνα και θα έφυναν και 6-7 δευτερόλεπτα σε μάτι σενά. Αγαπίου για την ΑΕΛ στη θέση της Πότσεκ και η Αθανασίου για την ΕΝΑΔ στη θέση Τέιλορ. Να μην ρισκάρει ο Πότσεκ να γίνει το τρίτο φάουλ από την. Έχει ένα ομαδικό φάουλ να δώσει η ΑΕΛ, δεν το είδανε. Εδώ το σούτ ήταν άστοχο από την Πέιτον. Ζητήσαν φάουλ από. Νομίζω ότι δεν ήταν φάουλ αυτό. Ήταν λίγο προσπάθησε να το κερδίσει η Πέιτον παρά να γίνει από την Όρλοβιτς. Με ένα δευτερόλεπτο και 5-10 να απομένουν. Να δούμε τι θα προλάβει να κάνει εδώ η Λάρκου.
Σταματάει, δίνει Σινόλοβιτς, όχι δεν προλαβε. Δεν μετράει το καλάθι για να έμπαινε. 30-35 λοιπόν θα είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Κάλια. Νομίζω ότι για την ομάδα της Ενάδα έχει κλείσει με το καλύτερο αποτέλεσμα που θα μπορούσε με τη διαφορά στους 5 πόντους για να πάει στα αποδυτήρια. Ήταν συνέχεια το παιχνίδι πάνω από 10 πόντους για την ομάδα της ΑΕΛ. Βλέπουμε ότι οι κοπέλες έκαναν μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Κράτησαν την ΑΕΛ μόνο στους 8 πόντους, ενώ είχε βάλει 27 στο πρώτο δεκάλεπτο. Και είχαμε πει ότι από την αρχή, αν κλείσει η άμυνα της ΕΝΑΤ, μπορούσαμε να δούμε ένα αποτέλεσμα καλύτερο από αυτό που ήταν η διαφορά μεγάλη. Η ομάδα της ΑΕΛ έχει την εμπειρία και τις παίχτριες για να μεγαλώσει τη διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο. Εγώ απλά εύχομαι να δούμε ένα καλό παιχνίδι μέχρι το τέλος. Ωραία. Πάμε σε break και επιστρέφουμε με το δεύτερο ημίχρονο. Ελάτε ρε παιδιά να ρίξουμε καμιά ιδέα. Εμένα πάντως δεν σου βγαίνει στο στομάχι μου από την πείνα. Μήπως να συνεχίζαμε τη συζήτηση γύρω από καμιά φουκού. Φουκού. Αυτό είναι. Θα φτιάξουμε την πρώτη τηλεκατευθυνόμενη φουκού. Και το φουκού app. Θα μπαίνει στο app και θα σου λέει από τι χρειάζεται να διαλέξει. Συντεταγμένες που θα ψήσει το καλύτερο σουβλάκι, μέχρι και remote control για να κάνει αέρα. Αυτή θα ψήνει και εσύ θα τρως. Και κεφάλαιο. Άμα κερδίσουμε τον Τζόκερ. Τζόκερ παίξαμε. Τζόκερ, το πες, το παίξες. Επιστρέψαμε στο κλειστό του Αγίου Δωμετίου. Η Ενάδε είναι πίσω σκορ με 30-35 επί της ΑΕΛ. Η Ενάδε που έκανε ένα πολύ καλό δεύτερο δεκάλεπτο, σε απάντηση στο πολύ καλό πρώτο δεκάλεπτο της ΑΕΛ. Νομίζουμε ήταν 15-27 το σκορ μετά την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, 30-35 στο ημίχρονο. Κάλια, είπαμε ότι ο κύριος λόγος που η Ενάδε κατάφερε να κλείσει διαφορά είναι το σταμάτημα της Πότσεκ στην ουσία. Ναι, γιατί δεν έχει βάλει ούτε ένα καλάθι στο δεύτερο δεκάλεπτο. Είναι πολύ σημαντική παίχτρια για την ομάδα της ΑΕΛ. Και αν νομίζω αν συνεχιστεί να μη σκοράρει, θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για την ομάδα της ΑΕΛ. Να δούμε λοιπόν πώς θα συνεχιστεί το μαρκάρισμα της Πότσεκ από τον κύριο Μυραλάη, ο οποίος προσάρμοσε την άμυνά του στο δεύτερο δεκάλεπτο πάνω της. Είδαμε και σε πολλές φάσεις δύο και τρεις παίκτριες να βγαίνουν πάνω της για να την σταματήσουν. Σε διακόπτω, είναι ένα πλεονέκτημα που πρέπει να εκμεταλλευτεί η ΑΕΛ. Νομίζω ότι και η Λουκία Ηλάσκου και η Έλενα Μαυρουδή είναι σε καλή μέρα. Και ειδικά η Λουκία που έχει αποδείξει ότι σε μεγάλα μάτς είναι παρόν, πρέπει να πάρει τα σουτ, τα ξεμαρκάριστα, γιατί έτσι θα ανοίξει και η άμυνα της ΕΝΑΒ. Η Λάκο, η οποία είχε πετύχει και δύο τρίποντα στο παιχνίδι, έχει 6 πόντους. Ακόμα δύο έχει η Έλενα η Μαυρουδή, για αυτή 6 πόντους. Υπάρχει το σούτ από την περιφέρεια. Αυτό θα πρέπει να εκμεταλλευτεί η ΑΕΛ και αν θα το κάνει. Και τις επιστροφές στην άμυνα, γιατί έχουμε δει πάλι και τη Στέλλα τη Θεοδοσίου και την Πέιτον να σε ανοιχτό γήπεδο να βάλουν εύκολα καλάθια. Το οποίο είχαν κάνει και στο παιχνίδι με τον Κεραπνό. Για να δούμε αν η ΑΕΛ έχει πιο γρήγορες επιστροφές στο δεύτερο ημίχρονο. Η Πέιτον, η οποία ξεκίνησε νοχελικά, όπως είπαμε, το παιχνίδι και επιθετικά και αμυντικά. Σιγά σιγά έκλεψε κάποιες μπάλες, βασικά σταμάτησε κάποιες επιθέσεις και στη συνέχεια έκανε κάποια κλεψίματα. Και όσο περνούσε ο χρόνος, βελτιωνόταν και επιθετικά και αμυντικά. Με αποτέλεσμα να είναι τώρα πλέον η πρώτη σκόρερ της ΕΝΑΔ με 10 πόντους. Συνεχίζεται το παιχνίδι, ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο, εδώ η Πέιτον με την Όρλοβιτς να την κλείνει, πυλακούτα από τη γωνία στο αργιαδιά στοχή, rebound από την Όρλοβιτς. Η οποία φτάνει μέχρι το καλάθι, κάνει λάθος πάσο όμως, μπρος πίσω, λάθος επιλογή εδώ από την Πέτρα Όρλοβιτς. Λέγει ο κότς Μυραλάης να την αφήσει να βάλει την μπάλα, να της δώσει το σούτ και να την οδηγήσει στην τρίπλα, κάτι που είναι πάρα πολύ καλή Πέτρα. Και τώρα, άμα στέλνει δεύτερο παίκτη πάνω της, την οδήγησε σε ένα εύκολο λάθος. Πέιτον, Πυλακούτα, Αθανασίου, βρίσκει την Πυλακούτα, ωραία η πάσα, το καλά το σούτ είναι άστοχο όμως, η Πότσεκ εκμάζεψε το rebound, πετάει προς η Λάρκου. Μενελάω ηρεμή το παιχνίδι της ΑΕΛ.
Μαυρουδί, Πότσεκ, γρήγορα στην Όρλοβιτς, σουτάρια 2, αστοχή, rebound από την Θεοδοσίου. Ποια αστόχησε στην προσπάθειά της, Πότσεκ το rebound. Άστοχα ξεκινήσαν οι δύο ομάδες. Ναι, αλλά δύο εύκολα καλάθια από την ομάδα της ΕΝΑΠ. Ειδικά το καλάθι από την Πυλακούτα πρέπει να το πάρει. Πότσεκ σηκώνεται και σκοράρει. Ένα καλάθι μετά από περίπου 12 λεπτά. 30-37. 19 πόντι για την Άννα Πότσεκ. Γεωργίου. Ήθελα να πω ότι δεν έχουμε δει τη Γεωργίου σήμερα στο παιχνίδι. Ούτε επιθετικά. Αμυντικά είναι λίγο... Να, αυτό που λέγαμε για την Πότσεκ πάλι. Όσο παίζει αυτή η κοπέλα είναι δύσκολο να κερδίσει ο άλλος ένα. 22 πόντους από την Άννα Πότσεκ που στέλνει τη διαφορά στους 10. Αυτό το 5-0, δικό της 5-0. Άστοχη ήταν και η Πέιτον. Μενελάου το rebound. Μαυρουδής η Πότσεκ. Την κλείνουν πάλι δύο παίκτες. Πέιτον θέλει να κλέψει. Κατοχή για την ΕΝΑΔ. Καλή ενέργεια από την άμυνα, από την Πέιτον. Ιγνατίου επιστρέφει για την ΕΝΑΔ στη θέση της Αθανασίου. Θεοδοσίου. Μενελάου πάντα κοντά της. Η Μενελάου είναι πάρα πολύ καλή στο κομμάτι της άμυνας. Πυλακούτα από τη γωνία για δύο. Έχει. Μέσα! 32-40, ένατος πόντος της Έλληνας Πυλακούτα. Πολύ κοντά σε ακόμα ένα double-double. Έβαλε τώρα την Ιγνατίου να μακάρει την Πότσεκ. Όλοβιτς μακαρίστηκε ωραία, πήρε την ασίστα από την Μενελάου. 32-42. Έκτος πόντος της Πετραλόβιτς. Γεωργίου βρίσκει το διάδρομο, θα προτιμήσει να δώσει την Πέιτον που σουτάρει, κακό σουτ. Rebound από τη Μαυρουδή. Δεν προλαβε η Πότσεκ, δυνατή η πάσα. Λάθος για την ΑΕΛ που κάνει κάποια βία στα λάθη στο σημερινό παιχνίδι. Η Μαυρουδή μπορεί να δώσει καλά την πάσα, αλλά κάποιες φορές κάνει εύκολα λάθη στο παιχνίδι της. Είχε τρέξει καλά η Πότσεκ στον εφηδιασμό, αλλά ήταν λίγο πιο μπροστά η πάσα. Γεωργίου, Θεοδοσίου για δύο άστοχο, rebound από την Όρλοβιτς που φτάνει τα 9. Πάλι λίγο να χάσει εκεί από την Ιγνατίου. Παίρνει στήριγμα από την Πότσεκ, αυτή περιμένει τη Μενελάου για να οργανώσει την επίθεση της ΑΕΛ. Λάρκο από τη γωνία, άστοχη, Πότσεκ, όχι, μπαλά έξω. Είδατε και την αντίδραση της Πότσεκ. Θεοδοσίου. Γυνατίου, τεχνική ποινή στον πάγο της ΑΕΛ, αν κατάλαβα καλά. Όντως, εδώ βλέπετε τον κύριο Καραπίδη, ο οποίος διαμαρτύρεται. Πέιτον στις βολές, θα βάλει την πρώτη, 33-42. Μία τρεβολή, όπου ήταν στην τεχνική, στον πάγκο η τεχνική ποινή. Επαναφορά τώρα, παραλίγο να κλέψει ο Όρλοβιτς. Πέιτον. Κομματάκι προς τα πίσω, σουτ, καταλήγει, όχι, άσχημο παιχνίδι εδώ για την Πέιτον από την μπάλα, άσχημο παιχνίδι και συνέχεια φάουλ, κέρδισε η Πότσεκ. Εντάξει, τώρα είναι πολύ σημαντικό σημείο να μην ξεφύγει το παιχνίδι, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει ένας εκνευρισμός και από την Πότσεκ, η οποία μιλάει συνέχεια στο γήπεδο και έτσι δέχτηκε και την τεχνική ποινή ο Καραβίτσης. Μαυρουδί,
Όλοβιτς από τη γωνία, σουτάρει για τρεις άστοχα. Rebound από την Πέιτον, η οποία σήμερα κάνει και αυτό το κομμάτι, το rebound, καθώς έχει φτάσει στα 7. Πετάει την μπάλα έξω Γεωργίου. Πυλακούτα σουτάρει, αστοχή, rebound από την Μαυρουδή. Δεν μπόρεσε η Όλοβιτς. Ακόμα ένας ευθυνδιασμός χαμένος για την ΑΕΛ. Έχει την ευκαιρία η ομάδα της ΑΕΛ να τρέξει, αλλά λίγο οι πάσες, λίγο τα τελειώματα δεν είναι καλά. Τέιλορ στη θέση της Ιγνατίου. Και η Θεοδοσίου κατεβάζει. Μενελάου πιέζει. Θα το πάρει μόνη της. Άστοχα, επιθετικό ριμπάλ από την Τέιλορ που πετάει έξω στην Πέιτον. Πυλακούτα. Δεν έχει δει το χρόνο νομίζω. 3 δευτερόλεπτα, 2-1. Υπάρχει φάουλ τελικά στο τέλος του χρόνου. Κακό φάουλ από την Πότσεκ που δίνει νέα 14 δευτερόλεπτα στην Ενάδ. Έχει κάνει τρίτο φάουλ και αν συνεχίσει έτσι μπορεί να τη δώσουμε τεχνική ποινή και να αφήσει η ομάδα της ΑΕΛ ευθευμένη. Πυλακούτα, Πέιτον, χαμηλά στην Τέιλορ, σηκώνεται αλλά κακή προσπάθεια. Προσπαθεί η Πυλακούτα να κλέψει, η Μενελάου προστατεύει την μπάλα, τζάμπολ και το βελάκι δείχνει ΑΕΛ. Βλέπουμε και τη Χριστιανή Μενελάου, η οποία επέστρεψε από τραυματισμό στην Εθνική το καλοκαίρι, χτύπησε σε ένα φιλικό και έχει επιστρέψει. Παίζει πάρα πολύ καλή άμυνα στο σημερινό παιχνίδι και δημιουργεί και για την ομάδα της στην επίθεση. Μενελάου πέρασε από το σκριν της Πότσεκ. Λάρκου στη γωνία δεν θα σουτάρει. Θα δώσει στην Όρλοβιτς που κάνει ωραία reverse τρίπλα. Αστοχή, επιθετικό rebound όμως από την ίδια. Δεύτερη προσπάθεια και αυτή αστοχή. Η Πέιτον θα δώσει λύση σε αυτή τη μίνι πολιορκία. Πέιτον που θέλει να τελειώσει και τη φάση, άστοχα. Τέιλορ ακόμα ένα επιθετικό rebound. Και τώρα υπάρχουν βήματα από την Γεωργίου. 4 και 14 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Δεν βλέπουμε καλό τρίτο δεκάλεπτο. Πολλά λάθη και από τις δύο ομάδες. Μαυρουδή περνά. Αφήνει την πάση στο καλάθι, αυτή δεν καταλήγει όμως το διχτάκι. Ακόμα ένα rebound από την Πέιτον που φτάνει τα 9. Ένα rebound υπολείπεται για double-double για την Πέιτον. Άστοχο όμως ο Σούτης. Μενελάου. Πρέπει να ερεμήσει λίγο το παιχνίδι. Μαυρουδή. Σταματάει προς τον παρόν η Πυλακούτα την προσπάθεια. Η Λάρκου όμως έσωσε. Πότσεκ σουτάρει για 3. Κακό σουτ. Rebound από την Θεοδοσίου. Τρέχουν και οι δύο ομάδες πάνω κάτω χωρίς σκοπό. Δεν υπάρχει κάποιο πλάνο στο παιχνίδι των δύο ομάδων. Απλά τρέχουν. Και εδώ η Πυλακούτα κάνει το post game. Θα κάνει το 35-42. Ήξερε νομίζω τώρα η Πυλακούτα ότι έχει 3 φάουλ πόντσε και δεν μπορεί να την παίξει άμυνα και πήγε δυνατά στο καλάθι. 11ος πόντος για την Έλληνα Πυλακούτα σε συνδυασμό με τα 10 rebound. Τη δίνουν το double-double και σε αυτό το παιχνίδι, όπως είχε κάνει και στο Στρόβολο. Η Όλοβιτς αστόχησε σε σουτ 3 πόντων. Η Μενελάου πήρε κατέληξη μπάλα στα χέρια της. Και τώρα η Πότσεκ ποστάρει την Τέιλορ. Βρίσκει ωραία, πολύ ωραία την Όλοβιτς, η οποία αστοχεί ακόμα μια φορά. Και στη συνέχεια φάουλ. Από τη Μενελάου για να σταματήσει την ανισορροπία που υπήρχε στην άμυνα και χωρίς να χρεωθεί αντιαθλητικό βέβαια. Διπλή αλλαγή για τον κύριο Μιραλάη με την Γεωργίου και την Τέιλορ να πηγαίνουν στον πάγκο. Η Αθανασίου και η Καλιάνου επιστρέψαν στο παρκέ. Θεοδοσίου χειρίζει, καλή προσπάθεια, ωραίο καλάθι και 37-42 διαφορά πέφτει. Ξανά στους 5 και time out για την ΑΕΛ, να πάμε σε break. Ελάτε ρε παιδιά να ρίξουμε καμιά ιδέα. Εμένα πάντως δεν σου βγαίνει στο στομάχι μου από την πείνα. Μήπως να συνεχίζαμε τη συζήτηση γύρω από καμιά φουκού. Φουκού. Αυτό είναι.
Θα φτιάξουμε την πρώτη τηλεκατευθυνόμενη Φουκού. Και το Φουκού App. Θα μπαίνει στο App και θα σου λέει από τι κρέας να διαλέξεις. Συντεταγμένες που θα ψήσεις το καλύτερο σουβλάκι, μέχρι και remote control για να κάνει αέρα. Αυτή θα ψήνει και εσύ θα τρως. Και, κεφάλαιο. Άμα κερδίσουμε τον Τζόκερ. Τζόκερ, παίξαμε. Τζόκερ, το πες. Το παίξες. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι μας. 37-42 λοιπόν η Ενάδα έχει κατορθώσει και έχει ξανακλείσει την διαφορά. Η ΑΕΛ που κατόρθωσε την πήγε στους 10 πόντους στο πρώτο μισό του 10 λεπτού. Στη συνέχεια η Ενάδα σιγά σιγά ροκάνισε τη διαφορά και έχει φτάσει ξανά στους 5. Θα δούμε τι μας επιφυλάσσει συνέχεια. Κατοχή είναι για την ομάδα της ΑΕΛ με το καλάθι που δέχτηκε από την Θεοδοσίου. 2 και 33 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Παδούρης Σιντόρλοβιτς. Λάρκου για 3, αστοχή. Rebound από την Πέιτον που φτάνει και αυτή στο double-double μαζί με την Πυλακούτα για την ΕΝΑΔ. Πέιτον σταμάτησε την τρίπλα, περιμένει και δίνει στην Καλιάνου. Πάσα χαμηλά στην Πέιτον. Θα το πάρει αυτό το σημόνι, έμεινε. Και θα το βάλει. 39-42 διαφορά για πρώτη φορά στους 3. Με την Πέιτον αυτά είναι τους 14 πόντους. Έχει και 10 rebound. Ναι, στα rebound έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Την ομάδα της Ενάδας. Μαυρουδί στην Παπαδούρη. Όρλοβιτς στη γωνία. Θα βρει την Μπότσεκ φάουλ. Φάουλ χαμηλά. Έχει φάουλ να δώσει ο Μάτι Σενά. Έχει ακόμη δύο φάουλ να δώσει σε 1-43. Στην Πέιτον χρεώθηκε. Θεωρώ ότι ο Μάτι Σενά, αφού δεν βρίσκει λύσει από την περιφέρεια, πρέπει να δοκιμάσει να πάει στο post η Κότσεκ ή ακόμη και ο Ρολόβιτς που είναι πάρα πολύ καλή στο post και να βρουν κάποιου πόντου από μέσα. Σουτάστοχο, ακόμα ένα ριμπάτ από την Πέιτον. Και γλίστησε η Παπαδούρη. Πέιτον έμεινε μόνη της. Θεοδοσίου για 3, για 2. Που μειώνει στον πόντο 41-42. Και τώρα μπαίνει και ο κόσμος της ένα στο παιχνίδι. Είναι και η Μενελάου έξω με 3 φάου. Όρλοβιτς. Λάρκου. Πότσεκ. Βρίσκεται η Λάρκου χαμηλά. Την προσπαθεί να βγάλει έξω στην Παπαδούρη, θα φτάσει παρά τελικά σε αυτήν και φάουλ. Ευτυχώς που κέρδισε αυτό το φάουλ, γιατί έλεγε ο χρόνος της επίθεσης. Η Καλιάνου χρεώθηκε το φάουλ αυτό. Απ' έξω πάλι πάλι. Σμιραλάζει ότι ένα δευτερόλεπτο έμεινε και έκανε φάουλ. Χωρίς λόγο. Όρλοβιτς στην Πότσεκ. Κι άλλο φάουλ. Σηκώνει εσπευμένα την Τέιλορ ο κύριος Μιραλάης. Θα αποσύρει την Καλιάνου. Έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά. Ίσως μπορέσει να πάει στις βολές ομάδα της ΑΕΛ. Που εκτός από το πρώτο δεκάλεπτο από τις βολές της Πότσεκ δεν έχουμε ξαναδεί την ομάδα της ΑΕΛ να πηγαίνει στις βολές. Πότσεκ, γρήγορα στη Μαυρουδή, σουτάρει για 3. Καλό το σουτ μέσα. 41-45 με το τρίτο τρίποντο της Έλληνας Μαυρουδή που ήταν στους 9 πόντους. Και στο προηγούμενο δεκάλεπτο είχε εξεβολήσει όταν η ομάδα της ΕΝΑΔ μείωσε 26-30, έβαλε ένα τρίποντο και το πήγε 26-33 και τώρα πολύ καθοριστικό και χρονικά και καλό τρίποντο. Η Πέιτον συνεχίζει το βιολί της, ήταν στους 16 πόντους, 43-45. Όρλοβιτς, τελευταία 20 δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου. Βήματα από την Μαυρουδή. Και τώρα η Ενάδα έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει ακόμα και να περάσει μπροστά στο σκορ με κάποιο τρίποντο. Η ομάδα της ΑΕΛ έχει να δώσει ακόμη δύο ομαδικά φάουλ. Δεν ξέρω αν τους το έχει πει ο coach Καραβίτη να χρησιμοποιήσουν τα φάουλ τους για να μην εκδηλώσει επίθεση η ομάδα της ΕΝΑΔ. Ο Παδούρη πιέζει την Θεοδοσίου.
Θεοδωσίου έχει καλό χειρισμό της μπάλας. Πέιτον. Δεν κάνει λάθος πάσα. Αντί να σηκωθεί, επέλεξε να δώσει πάσα. Παραμένει το 43-45 και ακούνε φωνές υπαίκριες από τον κύριο Μυραλάη. Πάμε σε break και επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Όταν η επιδερμίδα σου έχει μία ανάγκη, μην αλλάξεις τη μουσική. Νέα Nivea Men Cream χωρίς λιπαρότητα. Απορροφάτε αμέσως και νιώθεις καλά. Άνδρες, αυτή είναι η κρέμα σας. Nivea Men, επίσημος χορηγός της Real Madrid. Κάθε μέρα ξεκινάει με σένα. Ελάτε ρε παιδιά να ρίξουμε καμιά ιδέα. Εμένα πάντως δεν μου σου βγαίνει στο στομάχι μου από την πείνα. Μήπως να συνεχίζαμε τη συζήτηση γύρω από καμιά φουκού. Φουκού. Αυτό είναι. Θα φτιάξουμε την πρώτη τηλεκατευθυνόμενη φουκού. Και το φουκού app. Θα μπαίνει στο app και θα σου λέει από τι κρέας να διαλέξεις. Συντεταγμένες που θα ψήσεις το καλύτερο σουβλάκι, μέχρι και remote control για να κάνει αέρα. Αυτή θα ψήνει και εσύ θα τρως. Και κεφάλαιο. Άμα κερδίσουμε τον Τζόκερ. Τζόκερ παίξαμε. Τζόκερ, το πες, το παίξες. Επιστρέψαμε στο κλειστό του Αγίου Δομετίου. Εδώ λοιπόν το παιχνίδι έχει γίνει ντέρμπι, 43-45 ΕΝΑΔ ΑΕΛ. Η ΑΕΛ η οποία είχε μια διαφορά στο πρώτο δεκάλεπτο, σιγά σιγά η ΕΝΑΔ την ροκάνισε και πλέον όλα είναι ανοιχτά για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Πέιτον θα σταματηθεί από την Όρλοβιτς, τρομερό στόπ εδώ. Και η Παπαδούρη κατεβάζει. Μαυρουδί, Όρλοβιτς. Τώρα έχει ψυχολογία η Όρλοβιτς με το στόπ που έκανε και πριν. Παπαδούρη. Λάρκου για τρεις. Άστοχη. Ριμπάουντ μακρινά από την Παπαδούρη. Ορίεται ο κύριος Μυραλάης. Το κάνει Πότσεκ, άστοχα και ριμπάω τώρα από την Θεοδοσίου που έχει και αυτή 7 ριμπάω, το έχει μαζέψει. Τέιλορ στην Πέιτον, το σκριν από την Τέιλορ. Πέιτον θα μπει προς τα μέσα, φάουλ αυτή τη φορά από την Όρλοβιτς. Δύο βολές για την Έιμι Πέιτον που έχει 16 πόντους και 11 rebound. Για να δούμε τις βολές της Amy Payton. Θα βάλει την πρώτη, έχει ευκαιρία να ισοφαρίσει. Αν θα ευσοχίσει και στη δεύτερη, Payton που φτάνει τους 17. Βλέπουμε την ομάδα της ΕΝΑΔ και ακόμη ένα παιχνίδι είναι ανταγωνιστική απέναντι σε δύο πολύ καλές ομάδες. Στην ομάδα του Κεραυνού την οποία κέρδισε και σήμερα με την ΑΕΛ. Παίζει το παιχνίδι στα ίσα. Όρλοβιτς. Κάνει τον drive, σηκώνει τα αποτέλεσμα όλο ένα στοχή. Παίρνει ίδια το επιθετικό λιμπάδο, όχι της φεύγει μπάλα. Κλέβει Πέιτον. Θα πάει να τελειώσει τη φάση. Δεν θα μπει όμως το καλάθι. Και στη συνέχεια θα πάρει φάουλ Πότσεκ από την Πέιτον. Τώρα και οι δύο παίκτες της ΑΕΛ, και η Παπαδούρη και η Μαυρουδή, δεν μπορούσαν να την μαρκάρουν στο ένας εναντίον. Αλλά είναι το τρίτο καλάθι που γυρνάει μπάλα στις παίκτες της ΕΝΑΔ που γυρνάει. Ενώ βλέπουμε το προηγούμενο παιχνίδι πόσα καλάθια έβαλα στη λήξη οι παίκτες της ΕΝΑΔ και δύσκολα καλάθια. Σήμερα δεν τους κάνει το χατήρι μπάλα. Όρλοβιτς έβλεπε τη Μαυρουδή, αλλά έδωσε. Έχουμε φάουλ εκτός φάσης της Τέιλορ πάνω στην Πότσεκ. Δεύτερο φάουλ της Τέιλορ.
Γεωργίου στο παρκέ στη θέση της Taylor. Επαναφορά από την Παπαδούρη από την baseline. Μαυρουδί. Ξανά η Παπαδούρη θα σουτάρει για τρεις. Μπάλα θα καταλήξει μέσα. Όχι. Επιθετικό rebound από την Όρδοβιτς που κάνει εξαιρετική δουλειά στα rebounds σε αυτό το τρίτο, τέταρτο δεκάλεπτο. Λάρκους η Παπαδούρη. Της φεύγει η μπάλα. Θα καταλήξει εκτός. Και τώρα... Ευκαιρία για την ΝΑΔ να περάσει μπροστά στο σκορ. Δεύτερη ευκαιρία, καθώς συνεχίζει παραλύσει η προηγούμενη. Φάουλ της Παπαδούρη πάνω στη Θεοδοσίου. 8 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για το τέλος του παιχνιδιού. Επαναφορά από την Γεωργίου. Θεοδοσίου, φάουλ νέο από την Παπαδούρη. Βάζει το σώμα της στην μπάλα, ήταν σωστό σφύριμα από τον παιδί. Τρίτο φάουλ της Παπαδούρη που θα βγει αλλαγή. Τρία έχει γίνει με Μενελάου. Όπως πρέπει να ηρεμήσει η Παπαδούρη γιατί έκανε δύο αχρίαστα φάουλ. Να δούμε τη Θεοδοσίου τώρα. Πέιτον. Βλέπετε την Όρδοβιτς πως συμπιέζει. Πετάει έξω Θεοδοσίου για δύο. Άστοχα. Ριμπάουντ από τη Μαυρουδή. Πετάει γρήγορα στην Όρδοβιτς. Αυτή προσπαθεί και βρίσκει την Πότσεκ. Εύκολο καλάθι για την Πότσεκ από την εξαιρετική ενέργεια της Όρδοβιτς. 24 πόντους για την Άννα Πότσεκ που έχει νέα ριμπάουντ. Πέιτον. Χάνει τον έλεγχο της μπάλας. Κρατάει όμως εντός αγωνιστικού χώρου. Βασικά το παιχνίδι είναι Θεοδοσίου Πέιτον. Θεοδοσίου αστοχή. Rebound από την Πότσεκ. Έχει απομπήσει την μπάλα στο δεύτερο. Όχι ρε. Χτύπησε η Μενελάου. Μενελάου στο παρκέ. Πιάνει τον αστράγαλό της. Το δεξιό της πόδι. Αμέσως η ιατρική βοήθεια. Ελπίζουμε να μην έχει κάτι. Τρέχει η Παπαδούρη. Από τη στιγμή που πήγαν ο φυσιοθεραπευτής στο γήπεδο, σημαίνει αναγκαστική αλλαγή. Σηκώνεται Μενελάου. Πήγε στον πάγκο. Η Μενελάου το πατάει το πόδι, αν και κουτσένει λίγο. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό, να μπορέσει να συνεχίσει τον αγώνα. 7 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για το τέλος του. Πότσεκ. Ωραία στην Όρλοβιτς. Συνεργάζονται πολύ ωραία οι δύο παίκτες μεταξύ τους, αλλά η Όρλοβιτς θα αστοχήσει. Θα δώσει το rebound. Απρόσεχτη θα δώσει η Όρλοβιτς στον ευθυνιασμό. Καλάθι. 44-49, στο συν 5 ξανά η ΑΕΛ με τον 8ο πόντο της Πέτρα Όλοβιτς. Time out από τον κύριο Μυραλάη. Πάμε σε break. Όταν η επιθυμίδα σου έχει μία ανάγκη, μην αλλάξεις τη μουσική. Νέα Nivea Men Cream χωρίς λιπαρότητα. Απορροφάτε αμέσως και νιώθεις καλά. Άνδρες, αυτή είναι η κρέμα σας. Nivea Men, επίσημος χορηγός της Real Madrid. Κάθε μέρα ξεκινάει με σένα. Επιστρέψαμε στο κλεισό του Αγίου Δημητρίου. 9-44, ΑΕΛ 49. Οι δύο ομάδες είναι κοντά στο σκόρ. Η ΕΝΑΔ είχε δύο φορές
τρεις φορές, αν μετράω καλά, την ευκαιρία να περάσει μπροστά στο σκορ, δεν τα κατάφερε. Η ΑΕΛ με δύο ευθυνδιασμούς βρέθηκε μπροστά με πέντε πόντους ξανά. Γεωργίου. Παυλωτή πιέζει. Πιλακούτα. Πέιτον φάουλ από την Όρλοβιτς. Τέταρτο ομαδικό, ναι. Δεύτερο του της Όρλοβιτς. Γεωργίου θα επαναφέρει. Πιλακούτα παραλίγο να χάσει. Γεωργίου ήταν εκεί και έσωσε την κατοχή. Ωραία η αλλαγή. Γρήγορα στο πλάι σουτ για δύο άστοχο από την Αθανασίου. Όρλοβιτς, Μπότσεκ. Παίζουν ξανά οι δυο τους μεταξύ. Άλλα βήματα αυτή τη φορά από την Όρλοβιτς. Γενικά η Όρλοβιτς είχε κάνει αρκετά λάθη στο σημερινό παιχνίδι, κάτι που δεν μας συνηθίζει. Γεωργίου. Προσπαθεί η Θεοδοσίου, αφήνει την μπάλα αστοχή, rebound από την Μπότσεκ που έχει μπει και αυτή στο κλαμπ, το double-double σε αυτό το παιχνίδι, 24 πόντους, 11 rebound από την Άννα Μπότσεκ. Όρλοβιτς. Μπότσεκ πήγε να βρει την Λάρκο εκεί, η Πέιτον θα κλέψει ακόμα ένα κλέψιμο από την Amy Πέιτον, η οποία όμως στη συνέχεια κάνει λάθος. Τη τύπησε η μπάλα στο γόνατο. Η ομάδα της Ενάδα, αλλά δεν τα καταφέρνει για την ώρα. Έχουν κουραστεί και οι παίχτες, δηλαδή οι βασικές χειρίστρες, η μπάλα του Πέιτον και η Θεοδοσίου. Έχουν πολύ ώρα την μπάλα στα χέρια τους και δεν έχουν πάρει βοήθεια από κάποιες άλλες κοπέλες από την Ενάδα στο σημερινό παιχνίδι. Ποτσέκ, double team εκεί. Κακή η πάσα της που βρίσκει στο ταμπλό, αλλά καταλήγει στην Παπαδούρη. Λάρκους Νόρλοβιτς, Παπαδούρη από τη γωνία για τρεις. Άστοχο, Πότσεκ θετικό rebound, αστοχή και αυτή. Η Πέιτον δίνει τη λύση με το 12ο της rebound. Θεοδοσίου στη γωνία, πήγε να κάνει το drive, θα βγάλει έξω στην Πέιτον. 12 δευτερόλεπτα για την Ενάδ. Πέιτον σουτάρει, πολύ κακό σουτ. Δείγμα της κούρασης που έλεγες πριν, Κάλια. Ζητάει για αλλαγή. Είπε τώρα στον προπονητή ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο και σηκώνει νομίζω αλλαγή. Και την Τέιλορ έχει σηκώσει και θα την βάλει στη θέση της Πέιτον να πάρει κάποιες ανάσες. Θα τη χρειαστεί σίγουρα στη συνέχεια. Βέβαια, επομένως 5 λεπτά, οπότε υποθέτω ότι ένα λεπτό θα την κρατήσει έξω να πάρει κάποιες γρήγορες ανάσες και να επιστρέψει. Παπαδούρη, Όρλοβιτς, Παπαδούρη για τρεις, νέα προσπάθεια αυτή τη φορά θα το βάλει, 44-52, το πρώτο καλάδι της Άνθιας Παπαδούρη, είχε 3-4 προσπάθειες. Τέιλορ, Πιλακούτα όπου έχει συγγύσει. Δεν έχει πάρει την μπάλα. Φάουλ από, θα κερδίσει η Γεωργίου, από τη Μαυρουδή. Το φάουλ, πέμπτο ομαδικό, άρα έχουμε βολές για την Γεωργίου. Ωραία, αυτό που έλεγα, η Πέιτον ούτε λεπτό τελικά, στα 30 δευτερόλεπτα επιστρέφει στο παρκέ, στη θέση της Αθανασίου όμως. Χάνει την πρώτη βολή η Γεωργίου. Ναι, είναι λίγο αποσυντονισμένη νομίζω στο σημερινό παιχνίδι. Έχει μόλις ένα πόντο. Ναι, ενώ με την ομάδα του Κεραμνού έχει βάλει 13. Θα χάσει και τη δεύτερη, η Όρλοβιτς στο rebound. Μαυρουδή. Παπαδούρη, Όρλοβιτς. Πότσεκ. Γυρίζει, βεβαιασμένο το σούτ της. Rebound από την Τέιλορ. Πέιτον που πήρε τις ανάσεις που ήθελε να πάρει το φάουλ. Δύο βολές. Κακό φαουλ, το επισημάνει ο κύριος Καραπίτης. Παπαδούρη που έφτανε το τέταρτο της φαουλ, έστειλε και στις βολές την Πέιτον. Πέιτον αστοχή στην πρώτη.
έξαλλος ο κύριος Καραμπίδης. Εντάξει, δεν έχει και άδικο, γιατί είναι συμπληρωμένα τα ομαδικά φάου και βλέπει την ομάδα της Ελλάδας να δυσκολεύεται να βάλει την μπάλα στο καλάθι και δεν μπορεί να δίνει έτσι πολλά εύκολη στιγμή. Έβαλε τη δεύτερη βολή η Πέιτον, 45-52. Μαυρουδί στην Όρλοβιτς, την σταματάει με φάουλ η Πυλακούτα. Τρίτο ομαδικό για την Ενάδ, δεν έχει ακόμα βολές η ομάδα της ΑΕΛ. Μαυρουδί θα επαναφέρει από την baseline. Πετάει στην Παπαδούρη. Όρλοβιτς η γωνία, γρήγορα στην Μπότσεκ, νέο φάουλ. Θεοδοσίου αυτή τη φορά. Δεύτερο φάουλ και για αυτή. Τέταρτο ομαδικό, το επόμενο θα στέλνει τις παίκτες της ΑΕΛ στη γραμμή των βολών. 3-55 για το τέλος της αναμέτρησης. 45-52 η ΑΕΛ διατηρεί αυτό το μικρό προβάδισμα. Πότσεκ για τρεις η Μαυρουδή, αστοχή, το rebound ποιος, η Θεοδοσίου τελικά, η οποία κλείστηκε, Πυλακούτα γρήγορα στην Πέιτον, αφήνει την μπάλα στο καλάθι και αστοχή, 47-52, η Πέιτον που κρατάει την Ενάδα στο παιχνίδι, φτάνει τους 20 πόντους, time out για την ΑΕΛ, πάμε σε break. Όταν η επιδερμίδα σου έχει μία ανάγκη, μην αλλάξεις τη μουσική. Νέα Nivea Men Cream χωρίς λιπαρότητα. Απορροφάται αμέσως και νιώθεις καλά. Άνδρες, αυτή είναι η κρέμα σας. Nivea Men, επίσημος χορηγός της Real Madrid. Κάθε μέρα ξεκινάει με σένα. Επιστρέψαμε στο παιχνίδι μας, 1-47, ΑΕΛ 52, 3-36 για το τέλος της αναμέτρησης. Πολύ ενδιαφέρουσας αναμέτρησης που σας φέρνει κοντά σας ο Alpha Sports TV. Για να δούμε τα τελευταία λεπτά τι μας επιφυλάσσουν. Η διαφορά είναι μικρή, όμως η ΑΕΛ δείχνει ότι σε κάθε ενέργεια της ΕΝΑΔ βρίσκει την απάντηση και κρατάει το προβάδισμα στο σκορ. Ας δούμε αν θα αλλάξει αυτό το μοτίβο στα τελευταία λεπτά. Μαυρουδί στην Πότσεκ. Παπαδούρη. Όρλοβιτς. Μαυρουδί. Θα κάνει το drive. Θα βγάλει γρήγορα έξω στην Παπαδούρη που σουτάρει για τρεις άστοχα. Rebound από την Θεοδοσίου. Και foul από την Πότσεκ. Θεοδοσίου. Που φτάνει και αυτή σε double-double, 12 πόντους, 10 rebound. Και 4 foul της Πότσεκ. Τέταρτο foul της Πότσεκ, ναι. Και οι βολές για την Θεοδοσίου. Με τρεις παίκτες από την Ενάδ με διψήφιο αριθμό σε πόντους και rebound. Μία από την ΑΕΛ, αλλά πολύ κοντά είναι και η Όρλοβιτς. Πρώτη βολή εύστοχη. Από την Θεοδοσίου, 48-52. Μέσα και η δεύτερη, η διαφορά στους τρεις. Είναι συμπληρωμένα και από τις δύο ομάδες τα φάουλ. Νομίζω ότι η ομάδα της ΑΕΛ πρέπει να επιδιώξει μια επαφή, να πάει στις βολές. Μπαίνουμε στο τελευταίο τρίλεπτο. Πότσεκ, ωραία στη Μαυρουδή, αστοχή αυτή. Η Πέιτον το rebound. Ήταν εύκολο καλάθι αυτό, πρέπει. Σουτάρει για τρεις η Πέιτον άστοχα. Θα έμπαινε αυτό, θα βλέπαμε άλλο παιχνίδι. Γιόρλοβιτς με το πόδι σωματά την μπάλα. Κατοχή για την Ενάτ που θα έχει νέα ευκαιρία. Είτε να ισοφαρίσει με κάποιο τρίποντο, είτε να μειώσει. Στον πόντο. Τώρα είναι πια ομάδα, θα έχει καθαρό μυαλό στο παιχνίδι της, για να παίξει και λίγο με το χρόνο και το σκορ.
Θεοδοσίου, Μενελάου επέστρεψε. Δεν φαίνεται να έχει κάτι σοβαρό τελικά. Πέιτον που περνάει εδώ, κάνει και το βηματάκι προς τα πίσω, σουτάρει άστοχα. Rebound από την... Δεν μπαίνει η απόβαση κανένας διαιτητής. Τζάμπολ. Και το βελάκι δείχνει ΑΕΛ. Έγινε μπροστά στα μάτια του διαιτητή φάση. Μενελάου. Κλέβει Πέιτον. Ευθυνδιασμός και καλάθι. 51-52. Τρομερή η Amy Πέιτον. Κάνει τους 22 πόντους. Έχει 13 rebound και μακάρι να μετρούσε και τα κλεψίματα που έχει κάνει σήμερα. Όπως η Πότσεκ σουτάρει για 3. Πολύ κακή απόβαση από την Άννα. Αυτή τη στιγμή η Πέιτον δείχνει ότι έχει πιο καθαρό μυαλό. Από την ΑΕΛ υπάρχει μια έτσι βιαστικό παιχνίδι. Γεωργίου στην Πυλακούτα. Γεωργίου ξανά. Σταματάει, σουτάρει όπως άστοχα. Rebound από τα χέρια της Τέιλορ, θα η μπάλα καταλήξει εκτός. Ούτε τώρα μπόρεσε η Ενάδα να περάσει μπροστά στο σκορ. Ακόμα μία ευκαιρία πεταμένη στα σκουπίδια για την ομάδα του Αγίου Δωμετίου. Για να δούμε αν θα μπορέσει τώρα η ΑΕΛ να ανοίξει έστω και λίγο τη διαφορά. Θέλει ένα καλάθι οπωσδήποτε. Που δεν το βρίσκει από την Όρλοβιτς. Γιατί η ομάδα της ΑΕΛ δεν έχει επιλέξει ακόμη να πάει στο παιχνίδι της επαφής, να πάει στις βολές. Η Πέιτον φαίνεται ότι θα πάρει την προσπάθεια της ΑΕΛ. Τι θέλει. Όπως και το κάνει ούτε τώρα μέσα. Η Πυλακούτα είναι εκεί όμως. Μαζεύει το επιθετικό rebound. Ξανά στην Πέιτον. Αλλάζουν μεταξύ τους οι δύο παίκτριες. Η Λακούτα αποστάρει και θα είναι αυτή που θα βάλει μπροστά. Απίστευτο, καλά το πραγματικά. 53-52 αμέσως time out για την ομάδα της ΑΕΛ. Η Πυλακούτα λοιπόν, η οποία εκτός ότι μάζεψε το επιθετικό rebound η Πυλακούτα, έκανε αυτό το ποστάρισμα, δύσκολο σουτ και έβαλε μπροστά στην πότσε και έβαλε την Ενάδ μπροστά για πρώτη φορά στο σημερινό παιχνίδι. 53-52, θα παραμείνουμε εδώ καθώς παραμένει μόλις ένα λεπτό και 6 δευτερόλεπτα για το τέλος της αναμέτρησης. Δίνει οδηγίες στα αγγλικά ο κύριος Μιραλάης, προφανώς για να την Πέιτον. Ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις να ακούγαμε να δίνει τις οδηγίες στα ελληνικά, σε όλα τα άλλα time-out που πήρε οι δύο ομάδες. Έχει πολύ ωραία παιχνίδι. Νομίζω ότι η ΑΕΛ μπορεί να βρει ένα μεγάλο καλάθι, είτε με τρίποντο είτε κοντά στο καλάθι. Έχει τις παίκτες να το κάνουν. Για να δούμε, νομίζω ότι την προσπάθεια την πάρει Πότσεκ. Ίσως κερδίσει κάποιο φάουλ και πάει στις βολές. Πότσεκ ή Όρλοβιτς θα είναι τα δύο ατού του κυρίου Καραπίτη για κάποιο φάουλ, κερδισμένο και βολές. Πότσεκ βέβαια πιο καλή από τη γραμμή των βολών, πιο εύστοχη. Οποιοδήποτε φάουλ θα είναι κέρδος για την ομάδα της ΑΕΛ. Για να δούμε την επιλογή του προπονητή της ομάδας Λεμεσού. Πάλι βλέπουμε τον κόσμο να ρισκάρει λίγο το σούτ της ΑΕΛ και κλείνει μέσα συνέχεια. Λάρκος στη γωνία. Πότσεκ προσπαθεί, γυρίζει. Καλάθι και φάουλ από την Πότσεκ που το... Ξέσπασε σε πανηγυρισμούς, έφτασε 26 πόντους και μία συμπληρωματική βολή για την Άννα Πότσεκ. 53-54. Για να δούμε αν θα βάλει και την βολή τώρα. Έχουμε δύο πόντους. Θα τη χάσει τη βολή. Η Όρλοβιτς τρέχει και παίρνει το επιθετικό rebound με τη βοήθεια και της Πότσεκ. Είναι στη δεύτερη χρεώνεται. Για να δούμε. Η ΑΕΛ κρατάει το παιχνίδι στα χέρια της τώρα. Μαυρουδί. Όλοβιτς για δύο. Άστοχο. Rebound από την Πυλακούτα. Νομίζω κακή επιλογή γιατί προσπαθεί να παίξει απ' έξω το παιχνίδι. Πέτρα ενώ είναι πάρα πολύ καλή στο μέλλον το παιχνίδι. Δεν με πείσεις. Πέιτον σουτάρει από τη γωνία για δύο και ευστοχή.
55-54 τη βλέπουμε σήμερα. 24 πόντους από την Πέιτον. Ο κόουτς με ραλάει, δεν έχει time out να πάρει. Η άλλη δεν έχει time out να πάρει. Την μπάλα πάρει μέσα, θα πάει. Παυλουδί για 3. Μέσα! 55-57. Έχει time out ο κόουτς. Ζητάει το time out που είχε ζητήσει ο κύριος Μιραλάης. Το τρίποντο λοιπόν της Μαυρουδή, τέταρτο στο παιχνίδι, 12 πόντους όλοι από τρίποντα, δίνει το προβάδισμα στην ΑΕΛ 55-57 και έχει, να δούμε αν θα την πάρει όλη την επίθεση η ομάδα της ΕΝΑΔ ή αν θα επιλέξει σε κάποια γρήγορη επίθεση για να διεκδικήσει και ακόμα μία δηλαδή. Θα δούμε και θα είναι επιλογή. Καραμπίτης επιλέξει να κάνει ένα γρήγορο φάουλ, ελπίζοντας ότι τώρα καμία παίχτρια δεν θα βάλει 2 στις 2 βολές για να έχει την τελευταία κατοχή της μπάλας, αν και πιστεύω ότι θα πάει καθαρά σε μία άμυνα. Θα δούμε, 19 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα για το τέλος της αναμέτρησης. ΕΝΑΔ 55, ΑΕΛ 57, σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, γεμάτο αγωνία. Παρακολουθούμε εδώ στο κλειστό του Αγίου Δομετίου. Οι παίκτες της ΑΕΛ έχουν επιστρέψει στο παρκέ για την τελευταία ίσως άμυνα του που θα βγάλουν. Ο κύριος Μιραλάς κρατάει τις παίκτριες του λίγο παραπάνω. Για να δούμε. Θα πάμε παράταση, θα έχουμε νικητή. Επαναφορά από το κέντρο με την Γεωργίου να είναι έτοιμη. Παναφέρει στην Πέιτον. Πέιτον βρίσκει το διάδρομο. Αστοχή όμως. Rebound από την Πότσεκ. Γρήγορο φάουλ από την Πυλακούτα. Η Πότσεκ η οποία δεν σταματάει. Έχετε μέχρι το τέλος, πάρα από το γεγονός ότι έχει κερδίσει το φάουλ. 55-57, η Πότσεκ θα έχει 2 βολές. Αν θα βάλει και τις 2, όλα θα έχουν τελειώσει. Δεν υπάρχει time out, όχι. Πάμε για τις βολές της Πότσεκ. 13 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα για το τέλος. Μέσα η πρώτη. 55-58. Αν βάλει και την άλλη, νομίζω ότι δύσκολα θα ανατραβεί το παιχνίδι. Φάουλ νομίζω έχει ζητήσει ο κ. Καραπίτης μετά τις βολές. Μέσα και η δεύτερη. 55-59. Τώρα time out από τον κύριο Μιραλάη. Νομίζω ότι το παιχνίδι έχει κρυθεί, εκτός βέβαια αν δούμε κάνα γρήγορο τρίποντο. Έχει ζητήσει βέβαια να γίνει φάουλ ο κύριος Καραπίτης από τις παίκτριές του. Δεν νομίζω να υπάρχει λόγος να γίνει φάουλ τώρα, γιατί το παιχνίδι είναι στους 4 πόντους, δεν είναι στους 3. Δεν ξέρω άμα επιλέξει να γίνει φάουλ, αλλά δεν χρειάζεται μια άμυνα. Τον άκουσα που φώναξε όχι αντιαθλητικό στις παίκτριες. Βέβαια ήταν πριν εκτελέσει τη δεύτερη βολή. Πότσεκ, σωστά. Για να δούμε. 55-59. Η Πότσεκ που έφτασε τους 26 πόντους με αυτές τις 2 βολές. Έχει και 14 rebound. Πίσω της ακολουθεί για την ομάδα της ΑΕΛ η Έλενα Μαυρουδή με 12 πόντους. 4 πραγματικά. Ειδικά το τελευταίο που ήταν ένα πόντο μπροστά μάτι σε ένα. Του το έδωσε το σούτ η ομάδα τη ΕΝΑΔ. Επέλεξε με αυτόν τον τρόπο να παίξει, αλλά τιμώρησε μάλλον πρώτη την ομάδα τη ΕΝΑΔ. Από την άλλη, η Πέιτον έχει 24 πόντους και 14 rebound. 14 η Θεοδοσίου με 10 rebound και 13 η Πυλακούτα με 12 rebound. Τρεις παίκτες που έχουν πάρει όλο το βάρος των επιθέσεων της ΕΝΑΔ. Για να δούμε τι μας επιβιλάσσουν αυτά τα τελευταία 13 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα. Αν
υπάρχει θέμα ανατροπής ή όχι. Το σούτ γρήγορο, αλλά άστοχο. Εδώ όλα τελειώσανε με το rebound της Μενελάου. Η Πότσεκ θα τρέχει να βάλει και το καλάθι με τη λήξη. Άστοχο όμως, επιθετικό rebound από την Όρδοβιτς που ασοχής και αυτή. Η Όρδοβιτς που έχασε αρκετά εύκολα σούτ, αλλά μικρή σημασία έχει. Σημασία ότι έχει πήρε το αποτέλεσμα. 55-59 λοιπόν. Υπάρχουν και διαμαρτυρίες στους διαιτητές από Όρδοβιτς και Πότσεκ και Μαυρουδί εκεί. Όπως και να έχει, το σκορ δεν πρόκειται να αλλάξει. 55-59, μεγάλη νίκη για την ΑΕΛ εδώ στο κλειστό γήπεδο του Αγίου Δομετίου. Κάλια, τελευταίο σου σχόλιο πριν σε αποδεσμίσουμε. Να δώσουμε συγχαρητήρια στην ομάδα της ΑΕΛ. Ήταν μπροστά σε όλο το παιχνίδι. Κατάφερε η ομάδα της ΕΝΑΤ να προηγηθεί στο παιχνίδι στο τέλος με ένα πόντο. Δεν κατάφερε να κλέψει την νίκη. Ίσως να ήταν και άδικο γιατί ήταν η ομάδα της ΑΕΛ συνέχεια μπροστά. Αλλά το σχόλιο που θέλω να κάνω εγώ είναι ότι θέλω να δω λίγο περισσότερη ποιότητα στο παιχνίδι και από τις Κύπριες παίχτριες, γιατί σίγουρα μας ενδιαφέρει η Εθνική το καλοκαίρι, που εκεί είναι ο στόχος της ομάδας, να χτίσουμε κάτι καλό στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ, Κάλια. Να είστε καλά, για εγώ ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε σε επόμενο παιχνίδι. Ελπίζουμε στη Λεμέσο. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Γεια. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο θα έχουμε και συνεντεύξεις από παίκτες των δύο ομάδων να μας πούν την άποψή τους για το σημερινό παιχνίδι. Ένας άντρας μπορεί να αντέξει τα πάντα. Γιατί όμως με ένα αποτελεσματικό αποσμητικό πρέπει να υποφέρει. Νέο αποσμητικό Nivea Men Protect and Care. 48 ώρες προστασία χωρίς ερεθισμούς και άου. Άντρες, αυτό είναι το αποσμητικό σας. Nivea Men, επίσημος χορηγός της Real Madrid. Κάθε μέρα ξεκινάει με εσένα.